Η Γάλλη ήρθατε σε μια δύσκολη έδρα, κοντράσαμε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Εντάξει, δεν καταφέρατε να πάρετε κάποιο κέρδος, όμως εσύ πετύχες δύο γκολ, πώς νιώθεις γενικά? Εντάξει, όπως ακόμα και σκοράρεις, άμα η ομάδα σου χάνει με έτσι τρόπο, δεν μπορεί να χαίρεσαι κιόλας. Ήταν ένα δύσκολο, ήρθαμε με πολλά, ξέραμε πως ήταν ένα δύσκολο το παιχνίδι. Ο προπονητής μας ήταν άρρωστος, είχαμε αρκετούς τραυματίες. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι, ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος, προσπαθήσαμε. Δεν μπήκαν όσο δυνατά έπρεπε στην αρχή του αγώνα και έγιναν τούτο που έγινε. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο μήχρονο το προσπαθήσατε έτσι προς το τέλος, πετύχατε τα γκολ, δεν απογοητευτήκατε έτσι ώστε να παρατήσετε εντελώς. Αυτό δείχνει ότι έχει κάποιο μέταλλο η ομάδα. Πώς νιώθεις? Και το γεγονός ότι σκοράρες, σίγουρα έχει ένα θετικό πρόσημο. Ναι, εντάξει, τότε είναι τα πρώτα μου γκολ στο Elite πράθλημα. Δεν έχουν τόση σημασία. Ψηλά το κεφάλι και θεωρούμε το επόμενο αγώνα. Εσύ, σαν ποδοσφαιριστής, ποια είναι τα καλά σου στοιχεία, πού θέλεις να βελτιωθεί και πού θέλεις να βελτιωθεί? Θέλω να βελτιώσω τα τελειώματα μου και πιστεύω πως είμαι αρκετά γλίωρος και αν πάει να τα μου στοιχεία γίνον, ναι. Κάποιος ποδοσφαιριστής που έτσι βλέπεις έτσι ώστε να του μοιάζεις? Θαυμάζω πολλά το Rashford από τη Manchester United. Και ναι. Από Κύπρο? Από Κύπρο αρέσκει μόνο ο Κοράν που την ΑΕΚ. Και ο Τρισκόφσκι. Παρακολουθείς και την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ, και είσαι με την ΑΕΚ. Ναι. Πώς νιώθεις φέτος για την ομάδα σου στο πρωτάθλημα? Εντάξει, έκανα κάποια κακά παιχνίδια, μείναν πίσω στη βαθμολογία, αλλά πιστεύω στο τέλος της σεζόν να δικαιώσουμε έναν καλό να δικαιώσουμε πολλά καλά. Δεν ξέρω αν τώρα προλαβαίνουμε και πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω η Ευρώπη είναι να πάει σίγουρα. Πιστεύεις ότι έφερε θετικό κλίμα στην ομάδα ο Ιμανόλη Ιδιάκεφ που επέστρεψε? Ναι. Εντάξει, και τώρα έτσι η συνέχεια, πώς τη βλέπεις στο δικό σας πρωτάθλημα? Εντάξει, να το παλέψουμε δυνατά, να προσπαθήσουμε σε κάθε παιχνίδι να δούμε τον καλύτερο μας αυτόν όλοι. Και με ψηλό κεφάλι. Έχεις βάλει κάποιο στόχο για κάποιο αριθμό γκολ? Όχι κάτι συγκεκριμένο, απλά να βάλω όσα παραπάνω γκολ μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα μου να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Και εσύ που ονειρεύεσαι τον εαυτό σου μερικά χρόνια? Δεν ξέρω, πάντως το όνειρό μου είναι να παίξω στη Manchester United. Ναι. Ωραίος.